λογισμό του κράτου, όχι όμω με κόστο στην δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα τη οικονομία, είπε ο Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη. Την ίδια ώρα εκτοξεύει τα πειρά του κατά του Δημοκρατικού Κόμματο, υποστηρίζοντα πω πολιτικοί λόγοι ήταν αυτοί που το οδήγησαν στην καταψήφιση του προπολογισμού. Και ενώ ο χρόνο για ψήφιση του νέου προπολογισμού αρχίζει σιγά σιγά να κυλά αντίστροφα. Οι προσπάθειε τη κυβέρνηση με σκοπό την εξέβρεση τη κοινή συνσταμένη με εκείνα τα κόμματα που αναμένεται να διαμορφώσουν τη νέα δυναμική εντό του Κοινοβουλίου συνεχίζονται. Προταγωνιστή αυτή τη προσπάθεια ο Υπουργό των Οικονομικών, ο οποίο συνεχίζει τι επαφέ και τι διαβουλεύσει, διαμηνύοντα μέσα από μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή, την ετοιμότητα των τεχνοκρατών τη κυβέρνηση να δεχθούν νέε προτάσει με κάποιο κόστο. Είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε και κάποιε από τι νέε προτάσει των κομμάτων για να βρούμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία που συνεπάγονται κάποιο κόστο. Χωρί όμω να αντίθεται σε κίνδυνο, η δημοσιονομική βιωσιμότητα, η ευρύτερα θέματα τη οικονομία. Δεν παραλείπει ωστόσο να στρέψει απευθεία τα πειρά του κατά του δίκο, κάνοντα λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο σε σχέση με την ομαλή λειτουργία του πολιτιακού συστήματο, στη βάση το οποίο, όπω είπε, λειτουργούμε από το 1960 ω κράτο. Ενώ εκφράζει την άποψη πω για πολιτικού λόγου ήταν αδύνατη τον περασμένο Δεκέμβριο η υπερψήφιση των προπολογισμών. Να τίθενται δηλαδή επιμέρου θέματα υπομορφή εκβιασμό στην εκτελεστική εξουσία ως ω όρη ψήφιση του προπολογισμού. Αν αυτέ οι ακραίε δοτροπίε που εισήγαγε στο Δημοκρατικό Κόμμα στο πολιτικό σκηνικό επικρατήσουν και στο μέλλον, ανεξαρτήτω ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία, αντιλαμβάνεστε του κινδύνου. Διαρωτήθηκε μάλιστα τι θα γίνει αν αύριο, όπω είπε, μια νέα κυβέρνηση στο βωμό τη ψήφιση του νέου προπολογισμού τεθεί υπό το δίλημα τη αλλαγή τη πολιτική στο Κυπριακό. Κάτι το ασύλληπτα πιο σοβαρό από αυτά που συζητάμε σήμερα κατέληξε. Μουδιασμένοι πολίτες ανήμερα της πρωτοχρονιάς.